Καλησπέρα. Είμαστε στη συμβολή των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη. Είναι από τα αγαπημένα μου μέρη στην Αθήνα. Ενώνονται κάτι περισσότερο από δύο δρόμοι. Είναι ένα σταυροδρόμι που ενώνει αρχιτεκτονική, αισθητική. Δηλαδή υπάρχει παλιά βουλή, υπάρχει ο νεοκλασικισμός, υπάρχει ο μοντερνισμός σε αυτό το κτίριο πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, νιώθω ότι είναι παρόλο που το κέντρο είναι αρκετά πυκνοκατοικημένο, νομίζω ότι είναι μία όαση ελευθερίας και αναπνοής και έρχομαι πάρα πολύ συχνά εδώ πέρα για να κάτσω και να ηρεμήσω ή να σκεφτώ ιδέες και πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τα πρώτα μέρη στην Αθήνα που θυμάμαι και που ερχόμουν μόνος μου. Μ' αρέσει να καταπιάνομαι σαν κωμικός με τις μετριότητες και νομίζω και η κωμωδία αυτό είναι ο πυρήνας της, η μετριότητα. Δηλαδή, έτσι μπορείς να βγάλεις γέλιο. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Αριστοτέλης, ότι το δράμα είναι η μίμηση σπουδαίων πράξεων, αλλά η κωμωδία είναι η μίμηση της μετριότητας. Και θεωρώ ότι κάθε κωμικός, τα διαμάντια του, τα αστεία του, η αίσθηση της κωμωδίας του πηγάζει από τη μετριότητα που βλέπει γύρω του και από τη μετριότητα του εαυτού του. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά το μαγαζί εδώ πέρα. Έχει εκείνο και το Made for Humans που το λατρεύω γενικά. Κάνω κωμωδία 10 χρόνια και έχω αλλάξει 100 μαγαζιά μέχρι να βρω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφω κάθε μέρα την ημερομηνία, δηλαδή εννοώ κάθε μέρα όποτε δουλεύω. Και συνήθως το πρώτο πράγμα που κάνω όταν έρχομαι σε ένα μαγαζί είναι να ζητήσω από περαστικούς ή από διάφορους θαμώνες γύρω μου αν έχουν φιλτράκια ή χαρτάκια, γιατί ποτέ δεν έχω, ποτέ. Για να πες να πάρω ένα φιλτράκι, γιατί δεν έχω καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω, με βάλανε. Χωρίς λόγο με βάλανε. Νόξα Φορίδη είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η διαδικασία. Εγώ είμαι από τους κωμικούς που γράφω έξω. Δεν μπορώ να γράψω μέσα στο σπίτι. Είναι λίγο... Έχει πάρα πολύ ησυχία μέσα στο σπίτι για να συγκεντρωθώ. Με ενοχλεί. Έχω φοβερή διάσπαση προσοχής. Συνήθως έχω ένα θέμα στο μυαλό μου, το οποίο το κάνω ένα brainstorming στο κινητό. Κρατάω δηλαδή να μιλάω για ένα θέμα κάπως συνεχόμενα, με ένταση, για περίπου 20-25 λεπτά. Και μετά από πάρα πολύ καιρό το ξανακούω. Τελευταία ψιλοδουλεύω ένα beat για την κατάθλιψη, το οποίο... Εντάξει, το αποτέλεσμα του είναι, έχει σχέση με αυτό, είναι καταπληκτικό, δεν γελάει κανένα. Μπορεί για ένα θέμα να χρειαστούν πάρα πολλά rant να κάνεις μόνος σου και θέλει και πάρα πολύ δουλειά να, από τη στιγμή που θα βγουν κάποια στο χαρτί, να μετατραπούν σε αστεία. Είναι μια πολύ μακρά διαδρομή αυτό το πράγμα. Συνήθως έτσι γίνεται, δηλαδή ακούω κάτι το οποίο είναι αστείο και γελάω, είναι ένας χαζός που γελάει μέσα στο μαγαζί μόνος του. Θεωρούμε βασικά
από τους πιο έτσι, βομολόχους κωμικούς, δηλαδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ βρισιές, χρησιμοποιώ πάρα πολύ λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε σε προσωπικές στιγμές. Και... υπάρχουν κωμικοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί κωμικοί, που είναι, έχουν πολύ clean υλικό, δεν χρησιμοποιούν κακές λέξεις για το κοινό, δεν... τα θέματα μου είναι πολύ προσωπικά, δηλαδή είναι για μένα, είναι οι απόψεις μου για τον κόσμο, για... κάπως πιο υπαρξιστικά, μάλλον, υπαρξιακά, I don't know. Εγώ βρίσκομαι στη σκηνή από το 2008. Ξεκίνησα... υπάρχουν δύο κομμάτια στη startup comedy σκηνή της Ελλάδας, τα οποία κάπως διαχωρίζονται με το θάνατο της Λουκίας Δρικάκη. Το πρώτο κομμάτι, από το οποίο έχω ξεκινήσει, ήταν με τις νύχτες κωμωδίας της Λουκίας Δρικάκη. Και, έληξε ουσιαστικά το 2011 με το θάνατό της. Όσο υπάρχει καλή κωμωδία, όσο κωμικοί γράφουν καλά αστεία, όλο και περισσότερο κόσμος θα κοιτάει προς εμάς και όλο και περισσότερος κόσμος θα αρχίσει να το αντιμετωπίζει αυτό σαν πραγματικό επάγγελμα. Εντάξει, είναι τώρα... είναι λίγο πριν βγούμε, ξέρεις, είναι λίγο... όσο περισσότερο ένταση σου προκαλεί η παράσταση, τόσο πιο... αφηρημένος φαίνεσαι σε ένα τρίτο μάτι και σκέφτεσαι τη σειρά των αστείων, σκέφτεσαι την παράσταση, σκέφτεσαι πώς θα πάει. Ένα, δύο, τσεκ, 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 τσεκ. Είμαι το opening act του Δημήτρη Χριστοφορίδη. Γενικά το opening act είναι μια δύσκολη, είναι ζόρικη δουλειά γιατί παίζεις σε μια παράσταση η οποία δεν έχει τον κόσμο σου. Ανοίγεις την παράσταση ουσιαστικά, πρέπει να του ζεστάνεις με κάποιο τρόπο. Θα αρχίσει το show και ξαναλά βλέπουν εμένα. Και λένε, α, καλή φάση, θα κοιτάξω το κινητό μου για 15 λεπτά. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Με την έννοια ότι μπορεί να είναι τα ίδια αστεία, γιατί είναι το act σου, είναι η παράστασή σου, αλλά ο κόσμος δίνει ένα πολύ σημαντικό tempo, δίνει ένα πολύ σημαντικό vibe. Στο χρόνο που λέγονται τα αστεία, στο punchline των αστείων, στα setup των αστείων. Κάθε κοινό έχει το δικό του χρόνο. Και ξέρετε, το stand-up είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Πολλές φορές το κοινό σου συμπεριφέρεται σκληρά, ακόμα και έξω από το θέατρο. Στο δρόμο που σε βλέπει, σε αναγνωρίζει και πάντα σου λέει για άλλους κωμικούς. Είσαι ο Χριστοφορίδης, ε? Ναι, είμαι ο Χριστοφορίδης. Κάνεις stand-up comedy? Ναι, κάνω stand-up comedy. Ξέρεις ποιος μ' αρέσει?